Άλλωστε, υποχρέωση έχουμε όλοι μας και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους συγγενείς μας και απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει να είμαστε εμβολιασμένοι. Ιδιαίτερα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, είναι υποχρέωσή τους απέναντι στους ασθενείς τους πρώτα και μετά στον εαυτό τους. Όσον αφορά την εστίαση και τη λειτουργία της εσωτερικούς χώρους μόνο με εμβολιασμένους, θα ήθελα το λοιπόν, δικό σας σχόλιο. Θα σας πω, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και δύσκολο για αυτούς που έχουν τα καταστήματα αυτά, τους εστιατόρες και λοιπά, τα μπαρ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση διότι δεν μπορούν να κάνουν τους διαχωρισμούς αυτούς στον κάθε έναν από εμάς που πηγαίνει στους χώρους αυτούς. Είναι δύσκολη θέση τους και το είπανε και τοποθετήθηκαν κιόλας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν οι ασυμπτωματικοί οι οποίοι μεταδίδουν. Και επιπλέον έχουμε μία μετάλλαξη δέλτα που αργότερα μπορεί να έχουμε και άλλη μετάλλαξη η οποία έχει αύξηση μεταδοτικότητος από 50% έως 70% και κυρίως αφορά νέα άτομα ηλικίας 14 αυτή τη στιγμή έως 25 και μεγάλους ανθρώπους πάνω από 50 οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και τεμέν ηλικίες 14-25 δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, έχουν τους πυρετούς τους, έχουν τα υπόλοιπα συμπτώματα, αλλά μπορούν να μείνουν στο σπίτι και να περάσουν την νόσο. Δεν πάβουν όμως να μεταδίδουν στις οικογένειες. Οι άλλοι όμως, οι μεγάλοι άνθρωποι από 50 και άνω, με υποκείμενα νοσήματα, αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό που μπορεί να φτάσουν μέχρι τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί στους εσωτερικούς χώρους θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και κάποιος ο οποίος θα πάει να χαλαρώσει σε ένα εστιατόριο παραδείγματος χάρη, θα πάει να φάει με τους φίλους του, με την οικογένειά του, να έχει το νου του. Εάν ο διπλανός του είναι εμβολιασμένος ή όχι, εάν ο χώρος είναι μικρός και αναπνέουν και εκπέμπουν τα σταγονίδια που εκπέμπει ο καθένας στο τραπέζι του, σε ένα χώρο κλειστό, καταλαβαίνετε τι προβληματισμός θα υπάρχει και τι μετάδοση θα υπάρχει. Μακάρι να μπορούσαμε να μην είχαν συμβεί αυτά, εάν δεν είχαμε φτάσει τις 2.000 κρούσματα και μακάρι να μην βγουν οι μελέτες επιδημιολογικές που ανακοινώθηκαν από χθες ότι θα φτάσουμε τέλος Αυγούστου και τα 18.000 κρούσματα, γιατί καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. 18.000 κρούσματα την ημέρα, κυρία Παγώνη. Ναι, ναι. Υπάρχει τέτοια μελέτη που θέλει 18.000 κρούσματα την ημέρα. Υπάρχει τέτοια μελέτη. Η μία μελέτη είναι με 6.000 και άλλη με 18. Όσο το δυνατόν περισσότερο, σε κάθε πόλη ξεχωριστά, να μπορούν να γίνουν περισσότερα συνεργεία, να προγραμματιστούν συνεργεία για εμβολιασμούς, για να σταματήσει αυτή η μεταδοτικότητα της νόσου. Γιατί η μετάλλαξη Δέλτα, συγκριτικά με τις άλλες μεταλλάξεις που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, έχει αυτή την αύξηση του 50% έως 70% της μεταδοτικότητας. Και όταν η μετάλλαξη έχει τέτοια μεταδοτικότητα, είναι αυτό που λέμε, για να καταλάβει και ο κόσμος με απλά λόγια, δεν προλαβαίνεις. Και φαίνεται στα νέα άτομα που κινούνται περισσότερο από τις μεγαλύτερες ηλικίες, ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της μετάλλαξης αυτές τις ηλικίες. Κυρία Παγώνη, θα σας μεταφέρω κάτι που έχει περάσει στα ψηλά τις τελευταίες ημέρες. Την Παρασκευή, στα νοσοκομεία της Κρήτης, είχαμε 23 ασθενείς, εκ των οποίων 2 διασωληνωμένους. Μιλάμε για την Παρασκευή που μας πέρασε. Θα σας πω ότι μέσα στον Απρίλιο ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τους 200 ασθενείς και ήταν περίπου 50 οι διασωληνωμένοι. Από την Παρασκευή σήμερα Δευτέρα, παίρνοντας τα στοιχεία από τα νοσοκομεία της Κρήτης, οι 23 νοσηλείες έγιναν 47 και οι 3 διασωληνωμένοι έγιναν 5. Μέσα σε ένα 48. Δεν συμβαίνει μόνο σε εσάς. Αν πάρετε τα στοιχεία στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε κάθε πόλη και ιδιαίτερα σε τουριστικές πόλεις, θα δείτε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Αυτό που μας προβλημάτισε τις τελευταίες μέρες ήταν μετά τις εκδρομές που πήγαν οι μαθητές στα νησιά,
Και αν θυμόσαστε τα περιστατικά στην Ίω, τα παιδιά τα οποία γύρισαν και είχαν νοσήσει μετέδωσαν στις οικογένειές τους, που ποιο ήταν το τραγικό? Οι άνθρωποι στις οικογένειες είχαν εμβολιαστεί. Και αυτό το παραθυράκι που λέμε το 10%, γιατί το εμβόλιο στο 90% καλύπτει, αυτό το παραθυράκι λοιπόν στο 10% νόσησαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί και υπέθεταν ότι εντάξει, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Δυστυχώς όμως, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, δυστυχώς όμως νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Γι' αυτό ο στόχος είναι ένας. Εμβολιαζόμαστε όλοι, ησυχάζουμε και προχωρούμε σε ένα διαφορετικό χειμώνα, σε μια κανονικότητα όπως είχαμε παλιά, και αλλάζει η ζωή μας. Σταματάει αυτή η πίεση ψυχολογική, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που περιέγραψαν οι δήμαρχοι. Όλοι λέγανε είχαμε και έχουμε και το άγχος πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όλοι το είπαν αυτό. Κυρία είναι Παγώνη, αυτό που λέμε, επειδή είπατε η πίεση που υπάρχει. Αυτό με τους εμβολιασμένους. Αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της χώρας οι βαριά νοσούντες, επειδή σήμερα ακούσαμε και από την κυρία Θεοδωρίδου αλλά και από τον Πρωθυπουργό ότι το 99% αυτών που νοσηλεύονται βαριά είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό το βλέπετε και από... είστε πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Το αποτυπώνετε αυτό στην καθημερινότητά σας? Όχι απλώς το αποτυπώνουμε. Εγώ έχω να πω το εξής. Όσοι εμβολιαστούν δεν πρόκειται ποτέ, έστω και με αυτή τη μετάλλαξη, να μπουν σε μονάδα. Θα περάσουν την νόσο, αλλά με απλά συμπτώματα. Γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, ούτως ώστε και να αρρωστήσουν και να νοσήσουν, τα συμπτώματα θα είναι απλά.